Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Σαλαμίνα για τη φιλοξενία από τον πρόεδρο, από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Καζαμία, τον Λάζο. Πριν το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Σε κάποια φάση ήμουν εγώ στην θέση 2-3 ατόμων και μπορεί να ήμουν και πιο έντονος όταν ήμουν μικρός, άρα περνάει και αυτό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εύχομαι από την καρδιά μου, γιατί το αξίζει και όλα στη Σαλαμίνα, να πετύχει όλους τους στόχους της που είχε τη φετινή σεζόν και εξάδα και κύπελλο. Αυτά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη δικιά μου ομάδα, στους δικούς μου ποδοσφαιριστές, γιατί ο αντίπαλος σε κάνει μεγάλο και η Σαλαμίνα με την εικόνα που είχε φέτος, αφού καταφέραμε στην έδρα της να είμαστε ίσως και καλύτεροι κατά την άποψή μου σε μεγάλα διαστήματα στο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο, αφού σκοράμε από 2 γκολ. Είχαν και οι 2 ομάδες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι η Σαλαμίνα στο 2 να είχε ευκαιρίες για να το κάνει 3-1 και να έρθει πιο πολύ κοντά στην νίκη. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, κάναμε κάποιες αλλαγές που βοήθησαν. Όλο το ρόστερ μας, τα παιδιά είναι θετικά. Δουλεύουν για την ομάδα. Τίποτα δεν κρίθηκε για κανέναν. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμο. Ένας βαθμός απέναντι σε τέτοια ομάδα μας αφήνει ευχαριστημένους και βλέπουμε την πολύ δύσκολη συνέχεια. Το άμεσο επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας στην Πάφο με την Καρνιώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κύριε Λουκά, μπορεί αυτό το αποτέλεσμα να σας βοηθήσει για τη συνέχεια, ενώ είναι περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, γιατί προερχόταν από κάποια τυχαία αποτελέσματα. Ναι, η αλήθεια στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αμόχος τους εδώ και με εθνικό και με οθέλο πήραμε μόνο ένα βαθμό. Μπορούσαμε βάσει απόδοσης να έχουμε περισσότερους. Το καλό είναι ότι η απόδοση μας άρχισε και γίνεται πιο σταθερή. Γι' αυτό είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Έχουμε καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ο ποδοσφαιριστής σαν μια έκανε λάθος στο χέρι, στο πέναλτι και εμείς κάναμε τραγικά λάθη για να έρθει το 1-1. Άρα, ναι, ο βαθμός για την ψυχολογία μας, ότι βγήκαμε πάνω από τη ζώνη του υποβασμού, έστω και με ένα βαθμό, ναι, είναι καλό. Επειδή παραγωγήσα αρκετές φορές στην ΑΕΣ, είναι μια ομάδα που έχει καλή επιθετική ανάπτυξη, φτιάχνει ευκαιρίες, βάζει γκολ, αλλά δέχεται από την άλλη εύκολα γκολ. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσετε τον Δεκέμβριο και να φτιάξετε? Η αλήθεια, το προσπαθούμε πολύ, δουλεύουμε πολύ. Εντάξει, τα ατομικά λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα, μια σειρά λαθών. Ήταν έξω του τερμοφύλακα το πρώτο γκολ. Στη γραμμή μπορούσαμε με ένα touch να διώξουμε την μπάλα. Εντάξει, οι παίχτες δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μηχανές. Είναι σε κλάσμα δεύτερο λεπτού πρέπει να πάρουν απόφαση. Κάποιες φορές είναι σωστή, κάποιες φορές είναι λάθος. Υπέρ μας ή αντίο μας. Άρα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο αφού εξακολουθεί να υφίσταται το αμυντικό μας πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.